Να αλλάξουμε κλίμα τώρα, καθώς πριν από λίγες ημέρες διεξήχθη στο Ταλίν της Εσθονίας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό, εκεί όπου τα πήγε περίφημα ο αθλητής και δάσκαλος της Μακεδονικής Φάλαγγας Νέων Μουδανιών και Μακεδόνων Μαχητών Καλλικράτειας, ο κύριος Χριστόφορος Μποζίνης κατέκτησε συγκεκριμένα ένα χρυσό και δύο χάλκινα και τον έχουμε στην γραμμή μας μέσω Skype φυσικά για να μας πει ακόμα περισσότερα. Κύριε Μποζίνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τα όμορφα Μουδανιά. Συγχαρητήρια για τις επιτυχίες σας. Όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία μετάλλια. Ποια είναι τα συναισθήματά σας? Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Τα συναισθήματα είναι συναισθήματα περηφάνειας. Είμαι πολύ χαρούμενος που η ελληνική σημαία υψώθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας. Μια διοργάνωση λοιπόν, κύριε Μποζίνη, που έλαβε χώρα στο Ταλίν, στην Εσθονία. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε το επίπεδο τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο οργανωτικό κομμάτι. Το επίπεδο της διοργάνωσης ήταν πάρα πολύ ψηλό. Συμμετείχαν 32 χώρες από όλη την Ευρώπη. Η οργάνωση και η διοργάνωση ήταν πολύ ψηλό επίπεδο. Επίσης όλοι οι αθλούμενοι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Θα ήθελα να πω επίσης ότι η χώρα μας ανάμεσα στις 32 χώρες κατέκτησε την τρίτη θέση. Μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία. Πολύ σημαντική διάκριση φυσικά και για την Ελλάδα. Όμως για σας προσωπικά, κύριε Μποζίνη, αυτά τα τρία μετάλλια ήταν κάτι αναμενόμενο, το περιμένατε ή προέκυψε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, κατά τη διάρκεια των αγώνων? Κοιτάξτε λίγο, αυτά τα μετάλλια τα περίμενα νέλη, γιατί για να φτάσω στο επίπεδο των μεταλλίων έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό ήταν η τέταρτη διοργάνωση που καταλαμβάνω μετάλλια. Η αρχή έγινε στη Θεσσαλονίκη. Κατόπιν πήρα τη δεύτερη θέση πρόπερση στο παγκόσμιο στην Ιταλία. Πέρυσι στο Λίβερπουλ κατέκτησα ξανά τη δεύτερη θέση. Και φέτος στο Ταλίν πήγα στην πρώτη θέση. Ήταν μένει αναμενόμενο, αλλά πόσο αναμενόμενο να είναι κάτι όταν έχει τόσο πολύ μεγάλο έντονο συναγωνισμό? Έτσι, έτσι ακριβώς. Αλλά δείχνετε τουλάχιστον με την πορεία σας αυτά τα χρόνια, όπως και με τις επιτυχίες που μόλις αναφέρατε, ότι παραμένετε σταθερά σε ένα υψηλό επίπεδο τουλάχιστον, κύριε Μποζίνη, στο Ταεκβοντό, στο άθλημα του Ταεκβοντό. Και φυσικά ήρθαν και οι επιτυχίες στο πανευρωπαϊκό του Ταλίν. Προσωπικά σαν αθλητής είναι πολύ σημαντικό για μένα όχι να μπορέσω να φτάσω σε ένα μετάλλιο, να διατηρηθώ στα μετάλλια. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για αυτό το λόγο, επειδή είναι η τέταρτη διοργάνωση, τρία πανευρωπαϊκά και ένα παγκόσμιο, και στις τέσσερις διοργανώσεις είμαι ψοβάθρο. Ελπίζω να μην το ματιάξω που λέμε και να συνεχίσω. Άλλωστε καλά. Το δύσκολο, κύριε Μποζίνη, είναι να μείνεις στην κορυφή, όχι να φτάσεις. Το πιο δύσκολο είναι να μείνεις εκεί πέρα, να μείνεις στην κορυφή. Είστε όμως και εκπαιδευτής σε δύο συλλόγους. Μπορούν αυτοί οι αθλητές στους συλλόγους που είστε να κινηθούν στα δικά σας βήματα και να φτάσουν σε μεγάλες διακρίσεις, κύριε Μποζίνη? Φυσικά και μπορούν. Ο κάθε αθλητής μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Το μόνο που χρειάζεται είναι πολύ σκληρή δουλειά και να κλειδώσει ένα στόχο. Άμα κλειδώσει ένα στόχο, δεν είναι το εάν, αλλά το πότε. Αυτή είναι η άποψη. Όλοι μπορούν. Κύριε Μποζίνη, και κάτι τελευταίο. Από εδώ και πέρα το πανευρωπαϊκό του Ταλίν ανήκει στο παρελθόν. Από εδώ και πέρα τι να περιμένουμε από εσάς σε επόμενες διοργανώσεις? Ποια είναι τα πλάνα σας, δηλαδή, τα σχέδιά σας? Η επόμενη μεγάλη διοργάνωση είναι τον Αύγουστο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στο Μίνσκ της Λευκορωσίας. Αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις. Πριν όμως αναφερθώ και σε αυτό το γεγονός, θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι είχα την αμέριστη συμπαράσταση του κύριου Δημήτρη Πάλι, τον πρόεδρο της τοπικής διοίκησης της αστυνομικής, της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, ο οποίος είναι δίπλα μου, με βοηθάει ποικιλοτρόπως και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, πρέπει να το πω, γιατί στην ανυπαρξία του κεντρικού κράτους υπάρχουν τέτοια άτομα που βοηθάνε τον αθλητισμό και την τοπική κοινωνία. Επίσης, θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο ξενοδοχείο
για την τεράστια βοήθειά του. Το λέω αυτό για να δώσω μια πάσα, για να έχουμε και μια βοήθεια για το παγκόσμιο. Έτσι ακριβώς, κύριε Μποζίνη. Καλή επιτυχία λοιπόν και στους αγώνες του Αυγούστου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια για τις επιτυχίες σας και μακάρι να έρθουν ακόμα πιο πολλές, όπως είπατε, και για την Ελλάδα φυσικά, που κατέκτησε μια πολύ σημαντική θέση, την τρίτη θέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για το κανάλι και την εκπομπή σας που είναι κοντά στα αθλητικά δρόμενα του τόπου μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.